βγάζουμε, ξέρουμε να αφήνουμε τα προβλήματά μας πίσω και να περνάμε καλά. Λοιπόν, εδώ, να καλωσορίσουμε λοιπόν τα άρματα του Δήμου Πατρέων που για ένα χρόνο ολόκληρο δημιουργούν, κατασκευάζουν, σκέφτονται και όλα αυτά τα βλέπετε την τελευταία Κυριακή σε κάθε καρναβάλι μας εδώ στην Πάτρα. Ο Νίκος Λιβάνης είναι ο σχεδιαστής και κατασκευαστής των αρμάτων του καρναβαλού. Και όχι μόνο, μαζί με την ομάδα του λοιπόν, έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα καταπληκτικά δημιουργήματα και μπράβο και συγχαρητήρια, γιατί ξαναλέω, δεν δουλεύουν εδώ στην Πάτρα, δεν σκέφτονται, δεν δημιουργούν μόνο το τελευταίο Σαββατοκυριακό. Ζουν γι' αυτό. Από την επόμενη κιόλας μέρα, την καθαρά Δευτέρα, αρχίζουν να κατεβάζουν ιδέες, να σκέφτονται τι θα σαντηρήσουν, τι θα είναι αυτό που θα δείξουν και θα είναι το καλύτερο για την επόμενη χρονιά. Και τις μετατροπές που θα γίνουν στα άρματα, για ώστε να μην πάνε χαμένα κάποια στοιχεία να γίνουν επόμενα άρματα. Μέχρι να έρθει, σε παρακαλώ, Τζίμι, ο βασιλιάς μας, θέλω να πει στον κόσμο εδώ, γιατί είναι ο καλύτερος ο Τζίμις αυτά, θα το πω και το λέω για πάντα, πώς φτιάχνεται ένα άρμα, πώς φτιαχνόταν παλιότερα και πώς φτιάχνεται τώρα. Παλιότερα γινόταν με σίδερο, επενδεδημένο με κοτετσόσυρμα και χαρτωμένο με χαρτί και αλευρόπολα. Τώρα με το φελιζόλ έχουν ευκολύνει τα πράγματα πιο πολύ, αλλά έχουμε περάσει σε μη οικολογικό τρόπο. Βέβαια, σιγά σιγά ξαναγίνονται κάποιες παλιές κατασκευές για να αποφύγουμε την μη οικολογική κατάσταση. Είναι κάποιο είδους γλυπτική, θα έλεγα, καρναβαλική γλυπτική. Γλυπτική στο φελιζόλ. Λοιπόν, παρακαλώ. Ο καρναβαλός μας. Με το καρουσέλ του, με τα ζωάκια του. Γεια σου, βασιλιά μας. Καλώς ήρθες εδώ στην πλατεία μας. Σε ευχαριστούμε, βασιλιά μας. Σε λίγες ώρες όμως, on fire. Σε λίγες ώρες λοιπόν θα το παραδώσουμε στην πυρά. Θα χαιρετήσουμε το καρναβάλι 23 και θα κηρύξουμε την έναρξη του καινούριου μας, του 2024 το καρναβάλι, γιατί έτσι κάνουμε εμείς εδώ στην Πάτρα. Όλα αυτά, και όλα αυτά σε απευθεία σύνδεση από το Ionian TV, από το Μόλο της Πάτρας. Θα είμαστε εδώ πάντα μαζί σας. Θα σας δείξουμε τα πάντα σήμερα μέσα από το Ionian TV. Λοιπόν, θα πούμε εδώ ότι είναι η συνοδεία της Βασίλισσας, ένα σχεδιασμό των κουστούμιών από την Ειρήνη Πανουτσοπούλου. Βασίλισσα Εκατερίνα Βενιέρη Σιούλη. Βασίλισσά μας η Κατερίνα. Ένα πανέμορφο κορίτσι που έχει έρθει εδώ στην Πάτρα για να σπουδάσει. Έτσι. Συμμετείχε σε σχετικό διαγωνισμό και εκλέχθηκε Βασίλισσα του Καρναβαλιού. Πολύ σωστά. Χαιρετάει από το Περιστέρι της. Να πούμε λοιπόν ότι είναι το άρμα της Βασίλισσας αφιερωμένο στην Ειρήνη. Δεσπόζει ένα περιστέρι που κρατάει η Ειρήνη και μέσα από αυτό αναδύεται η όμορφη φετινή Βασίλισσά μας, η Κατερίνα μας. Γύρω κτίρια με γκράφιτι στα οποία είναι γραμμένη η λέξη Ειρήνη σε πολλές γλώσσες του πλανήτη. Είναι μια κατασκευή του Νίκου Λιβάνη. Γεια σου, ομορφιά! Yeah. Τι κάνεις? Καλά! Πώς σε λένε? Δέσποινα! Δέσποινα και του χρόνου, καρδιά μου! Του χρόνου! Μας. Αυτή είναι η γενιά καινούργια που έρχεται. Αυτοί είναι οι μικροί καρναβαλιστές μας. Οι οποίοι είχαν και τη δικιά τους την ξεχωριστή παρέλαση την προηγούμενη Κυριακή. Γεια σου, Κατερίνα, εκεί Γεια πάνω. Γεια σου, Κατερίνα. Είναι και συνονόματι, καταλαβαίνεις. Όλες οι Κατερίνες έχετε το βάσανο. Και σε φέτος, έχω να πω, Τζίμι, ότι δεν έχουμε μία βασίλισσα. Έχουμε. Γιατί μπορούμε, γιατί δεν είναι μόνο μία. Εδώ στην Πάτρα έχουμε και πολλές βασίλισσες, όπως καταλαβαίνεις, γιατί έτσι είμαστε, εμείς οι πατρινοί είμαστε τρελοί. Έχουμε τη βασίλισσα του Καρναβαλιού των προηγούμενων χρόνων, τη Μαρία Κυριακοπούλου. Η οποία δεν κατάφερε να παρελάσει. Κανονικά σαν βασίλισσα λόγω του COVID. Ακριβώς, αλλά εμείς της δίνουμε τη δυνατότητα και τη χαρά να είναι στο άνθινο άρμα μας η Μαρία Κυριακοπούλου και στο κοϊφής. Με αναρρύθμιτα λουλούδια που παραγγέλνουν την άνοιξη. Μια κατασκευή που η προέλευσή του ανάγεται στην κινέζικη μυθολογία και συμβολίζει την αυθονία, τη γονιμότητα και την ηρεμία. Την Κέκη, κυρία Σουλιώτη, παρακαλώ. Η κυρία Σουλιώτη είναι από το 68, κάνει καρναβάλι. Από το 68. Είναι το άρμα της. Βλέπετε, ο κόσμος είναι εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Πόσα να πάρουμε?